φορτωμένο αντιλαϊκέ αποφάσει στο Συμβούλιο σε βάρο αγροτών, εργαζομένων, νέων που βασανίζονται από τη στρατηγική σα. Όπω η ΚΑΠ που βγάζει του αγρότε στου δρόμου για την επιβίωσή του. Για το λαό δεν περισσεύει δεκάρα, αλλά περισσεύουν 50 δισεκατομμύρια λάδι στη φωτιά του υπεραλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Καταγγέλουμε το απαράδεκτο αίτημα τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία που στήριξαν και ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ να στείλει η Ελλάδα φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο των ευρωατλαντικών σχεδίων και να αναλάβει το συντονισμό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στη φωτιά του πολέμου. Είναι επικίνδυνη εμπλοκή. Ενώ η Βρετανία βομβαρδίζουν η Εμένη, Συρία, Ιράκ, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κατοχικό Ισραήλ, συμμετέχει στην κλιμάκωση με κίνδυνο γενικότερη ανάφλεξη. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στου ομίλου μοιράζει απλόχερα ενισχύσει, Υπερασπίζει τα συμφέροντά του με πολεμικέ επιχειρήσει και στου λαού φτώχεια, ακρίβεια, ανεργία, πόλεμο, προσφυγιά. Οι λαοί να μην δεχτούν το νέο ευρωνεωσιακό μεσαίωνα. Με τον οργανωμένο του αγώνα, με πιο δυνατό ΚΚΕ ενάντια σε Ευρωπαϊκή Ένωση και κεφάλαιο αστικά κόμματα να διεκδικήσουν τι σύγχρονε ανάγκε του.